Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη είπα τις ευχαριστίες μου. Η οστεχοντρίτα του ισχύου ή νόσος των λέγκε καλβέ πέρθες ή νόσος του πέρθες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αναζήτηση της παθογένειας και της σωστής θεραπείας θυμίζει λίγο την αναζήτηση της έσχατης φούλης, της έσχατιάς του σύμπαντα. Είναι 6,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη γη, αυτός ο αστεροειδή που βλέπετε. Βεβαίω και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και έτσι το ισχύω, να θυμηθούμε δύο πράγματα, είναι μία από τις βασικότερες αρθρώσεις στα κάτω άκρα. Απαιτεί σταθερότητα και με την ίδια έννοια απαιτεί και ένα ικανό εύρος κίνησης σε, όλα, σε πολλά επίπεδα και είναι αξιοθαύμαστη η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Μυρίας Κεφαλής και Σικοτήλης σε μια αρμονική συνύπαρξη. Να ξέρουμε ότι αναπτύσσεται από την 7η Εμβρική Εβδομάδα, αλλά διαφοροποιούνται τα κύτταρα και γίνονται πιο αναγνωρίσιμα από την 10η εμβρυκή εβδομάδα. Βεβαίω, στην αρχή είναι τόσο η εμβρυικη εβδομαδα βεβαιω στην κεφαλή όσο και οι κοτήλοι λιχόντρινε, αλλά ο πυρήνα οστεό εμφανίζεται λίγο καθυστερημένα. Το ξέρουμε όλοι από τον 4ο έω τον 7ο μήνα τη ζωή για να γίνει ορατό. Πολύ σημαντική πληροφορία είναι ότι η αύξηση του κεντρικού οστού επηρεάζεται από διάφορου παράγοντε, από τι μυϊκέ έλξει, από δυνάμει που διαπερνούν το ισχύο ιδιαίτερα στην όρθια στάση, την θρέψη της άρθρωσης, την αιμάτωσή τη που πολύ εύκολα διαταράσσεται και τον υπάρχοντα μυϊκό τόνο. Η αγκίωση, πολλή κουβέντα γίνεται κατά καιρού για την αγκίωση της επίφυσης, της μυρίας κεφαλής, είναι πράγματι σύνθετη, αλλάζει διαρκώς από χρόνο σε χρόνο, είναι άλλη αιμάτωση της μυρίας κεφαλής στο βρέφος, άλλη στο παιδί, άλλη στον ενήλικο, ε, Βεβαίω, τον, τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον παίζει η έσω περισπομένη μυρία αρτηρία, που είναι ενδοοστική αρτηρία. Υπάρχουν όμω και εξωοστικά εξουαστι, αγγεία που συμμετέχουν και αυτό να ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα ευπαθή η αιματική ροή. Οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση εγκατασταθεί ή προσπαθεί να εγκατασταθεί στο ισχύο, μια συμπτική κατάσταση, μια επιφυσιολίστηση, μια οστοβονρίτιδα, είναι ικανή να διαταράξει από πολύ νωρί αυτή την περίφημη αιματική ροή. Είναι εντυπωσιακό πώ τρει άνθρωποι από διαφορετικά μέρη του πλανήτη, την ίδια χρονική στιγμή, το 1911, μιλήσαν για το ίδιο πράγμα. Ήταν ο Λέγκ στην Αμερική, ο Καλβέ στη Γαλλία και ο Πέρθε στη Γερμανία. Και βλέπουμε εδώ στι πρώτε δημοσιεύσει σχήματα που συνοδεύαν τι δημοσιεύσει αυτέ. Ε, το εντυπωσιακό επίση είναι ότι ένα χρόνο πριν ο Waldestrom, είχε και αυτό δημοσιεύσει κάτι ανάλογο, μιλώντα για κάποια πάθηση τη μυρία κεφαλή. Μην ξεχνάμε ότι το 1895 είχε ο Ρέντγεν ανακαλύψει τις ακτίνε γη και έτσι είχε μπει ήδη σε αυτή τη δεκα, σε, σε δεκαπενταετία. σε 15 ετία η ακτινογραφία στην διαγνωστική φαρέτρα των γιατρών. Ήταν ο πρώτος λοιπόν που μπόρεσε να ταξινομήσει και να χαρτογραφήσει τις διάφορες βλάβες της μυρίας κεφαλής αυτή την περίφημη νόσο που απλώς πίστευε ότι δεν έχει σχέση με τη θυματίωση. Δεν μπορούσε να την κατονομάσει. Και είναι πάλι εντυπωσιακό το πώς α, τα σχέδια του Γουάλτεστρομ μοιάζουν με τα σχέδια που αργότερα έφτιαχνε ο Κάτεραλ όταν ταξινομούσε την νόσο. Ξέρουμε λοιπόν ότι η αιτιολογία τη νόσου οφείλεται σε διάφορου παράγοντε. Το έχουμε ψυχανεμιστεί. Η λίμωξη θεωρείται μία από τι κυριότερε, η ογενή, η μικροβιακή. Οι διάφοροι τραυματισμοί. Η παροδική μενίτιδα έχει γίνει ολόκληρο θόρυβο γύρω από το εάν τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια η μενίτιδα μπορεί να οδηγήσουν σε οστεοχονδρίτιδα. Υπάρχει μια κληση ε, κλίση που κι εγώ την υποστηρίζω ότι μάλλον είναι μια διαφορετική νόσο η οστιοχονδρίτιδα η οποία ναι, πρωτοεμφανίζεται με η μενίτιδα και όχι ότι οι επανελαμβανόμενε ημενίτιδε μπορεί να την προκαλέσουν. Αλλά βεβαίω υπάρχουν και άλλοι λόγοι, με κυριάρχοντα ενοχοποιητικό παράγοντα τη θρομβοφιλία. Γνωρίζουμε ότι μια περίπτωση στα 1200 παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν την νόσο. Τα αγόρια έχουν την πρωτοκαθεδρία και μάλιστα σε ηλικίε 4 έω 8 ετών και είναι συνήθω αγόρια με έντονη κινητικότητα, χαμηλού αναστήματο, με κάποιο έλλειμμα προσοχή και με κάποιε ιδιάζουσε διατροφικέ συνήθειε. Στην παθογένεια τη παραμόρφωση υπάρχουν δύο θεωρίε. Η μία υποστηρίζει ότι υπάρχουν εξ αρχή ε, αγκιακές αλλοιώσεις που μπορεί να αντιπροσωπεύουν το αρχικό συμβάν και κάτι σαν μικροέμφραχτα δηλαδή. Αλλά υπάρχει και μια άλλη θεωρία που και αυτή κερδίζει συνεχώ έδαφο, η οποία υποστηρίζει ότι μια πρωτογενή νόσο του χόνδρου τη επίφυση είναι αυτή που πρωτοσυμβαίνει και είναι αυτή που ε, θεωρείται υπεύθυνη για την προοδευτική κατάρρευση και την έκρωση των δοκίδων. Διατρέχει κάποια στάδια η νόσος το αρχικό στάδιο είναι η νέκρωση των δοκίδων, η κατάρρευσή τους, η πάχυνση, η αντισταθμιστική θα έλεγα, πάχυνση του αρθρικού χόντρου, η διάρρηξη της αυξη, αυξητικής πλάκας που αυτή η διάρρηξη επιτρέπει σε χόντρο κύτταρα να μεταναστεύσουν στη, μετα, στη μετάφυση. Ακολουθούν στάδιο κατακαιρματισμού και στάδιο ε, ανασχηματισμού και επαναγκύωσης του οστού με ε, ε, κάποια ε, προφανή συνέπεια την παραμόρφωση της κεφαλής. Στην κλινική εικόνα, στην κλινική εκτίμηση, στην κλινική προσέγγιση των παιδιών θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκλείσουμε άλλε νόσους. Βέβαια δεν είναι εύκολο αυτό. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει μια ανταλγική χολότητα, γιατί πράγματι υπάρχει πόνος, ο πόνος είναι εντοπισμένο στη βουβονική χώρα. Δεν τον περιγράφουν τα παιδιά έτσι ακριβώς, δεν μας δίνουν την βουβωνική χώρα, μπορεί να δείξουν το γόνατο ή ακόμα και χαμηλότερα. Υπάρχει συχνά στα πρώιμα στάδια αδυναμία ορθοστάτησης ή ακόμα και δυσχέρεια στη βάδιση. Είναι δίσκαμπτο το ισχύο που πάσχει. Εγκαθίστανται πολύ γρήγορα ατροφίες στους μυς που, που διασταυρώνονται με το ισχύο, όπως είναι ο τετρακέφαλος και η γλουτιέη και μπορεί να υπάρχει μια φαινομενική ανισοσχελία και βεβαιώς υπάρχει εξωστροφή στην εκτίμηση που κάνουμε, πάντα την βλέπουμε την εξωστροφή, που είναι η θέση ανάπαυση τη μυρία κεφαλή, να, είναι, ναι, να είναι λίγο πίσω. Στον εργαστηριακό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε για να αποκλείσουμε κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι παθολογικό. Φυσιολογικό ο αριθμό των λευκών, νομίζω θα μα τα πει και ο κύριο Ζωγάκη, είναι και ο τύπο ο λευκοκυταρικό φυσιολογικό, η ταχύτητα το ίδιο, η SRP δεν έχει λόγους να ανέβει, εκτό αν υπήρχε σύγκαιρα ε, σχεδόν ταυτόχρονα και κάποια λίμωξη που ακόμα έχει διατηρήσει τη ΣΕΡΠΕ ερεθισμένη και θετικοποιημένη. Το σπινθυρογράφημα δεν το προτείνουμε, αλλά παρόλα αυτά είναι η μόνη εξέταση που θα μπορούσε να δώσει πρώιμα τη διάγνωση. Οι ακτινογραφίε ε, ενδεχομένω θα είναι αυτέ που θα δώσουν την ταυτότητα τη νόσου, όχι από πολύ νωρί, και θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί, γιατί σε κατοπινέ ακτινογραφίε μπορούμε να τη σταδιοποιήσουμε την νόσο. Και βεβαίω η MRI έχει την ικανότητα να δείξει πολλά πράγματα και πάνω απ' όλα το μέγεθο τη προσβολή τη μυρία κεφαλή. Διατρέχει λοιπόν η νόσο κάποια στάδια. Αυτά είναι συνήθω αυτά που λέμε. Έχουν λίγο τα πράγματα τροποποιηθεί στο μεταξύ. Μιλάμε για το αρχικό στάδιο. Μπορεί να μην βλέπετε στο αριστερό ισχύο, αλλά σα διαβεβαιώ ότι υπάρχει και πύκνωση και σμίγνηση του ύψου τη επίφυση και διεύρυνση του μεσαρθρίου διαστήματο και ενδεχομένω μια μικρή μετατόπιση προ τα έξω τη μετάφυση από το πυθμένα τη κοτήλη. Μαζί βέβαια με την παρουσία υγρού που θα το έδειχνε ένας, ένας υπερηγογραφικός έλεγχος, είναι το αρχικό στάδιο. Αυτό θα εξελιχθεί αργά ή γρήγορα σε ένα άλλο στάδιο, το χαρακτηριστικό της νόσου, αυτό του κατακαιρματισμού, του φαινομενικού κατακαιρματισμού, που εναλλάσσονται περιοχές οστικής παραγωγής και οστικής απορρόφησης. Και βέβαια έχουμε το στάδιο της επαναγκύωσης, αυτό αρχίζει πια να γίνεται ορατό σύντο χρόνο, οπότε φαίνεται ότι από μήνα σε μήνα υπάρχει βελτίωση της οστικής υφής και τέλος έχουμε το της ανακατασκευής όπου έχει πια ολοκληρωθεί ο κύκλος της νόσου και έχει αποκτήσει το τελικό της σχήμα η κεφαλή του μυρίαιου. Ο Κάτεραλ είχε ταξινομήσει σε τέσσερις ομάδες αυτή όλη τη διαδικασία. Στην ομάδα 1 είχαμε, έχουμε προσβολή στο πρόσθετο τη της επίθεσης, κατά 25%. Στην ομάδα Β Δύο, mm. έχουμε μια προσβολή που αγγίζει το 50%. Στην ομάδα 3 το 75% με επιπέδωση της κεφαλής και μεταφυσιακές αλλοιώσεις. Και στην ομάδα 4 έχουμε την ολική προσβολή της μυριάς κεφαλής. Ο Κάτεραλ είχε πει και κάτι άλλο που ακόμα εν μέρη ισχύει, δεν ισχύει σε όλα, ότι θα μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ορισμένα σημεία, σημεία κεφαλής σε κίνδυνο, σε ακτινογραφία που βρίσκεται στο στάδιο του κατακαιρματισμού για να προβλέψουμε την έκβαση της νόσου ή αν θέλετε τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Πώς εκεί έφτανε, αργότερα υπήρχαν και άλλες ε, αναφορές. Η αν θελετε τη φυσικη εξελιξη της νοσου Όπω εκει εφτανε αργοτερα υπηρχαν και αλλες αναφορες η μετατοπιση προς τα έξω της κεφαλής. Αυτό ισχύει και τώρα. Το σημείο Gates, που σημαίνει μια ε, σχήματος δε διαβγαστική περιοχή στο έξω τμήμα της επίφυσης και της μετάφυσης, χαρακτηριστικό της νόσου, η οστεοποίηση της επ αυτό το excursion σαν να θέλει να μεταναστεύσει δηλαδή η επίφυση προς τα έξω και μένοντας ένα κομμάτι της ακάλυπτο από την κοτήλη και τέλος η οριζοντιοποίηση της αυξητικής πλάκας. Θα λέγαμε ότι το πρώτο και το τρίτο είναι αυτό που ακόμα ισχύει, αλλά θα το ξαναπούμε πάλι. Και ήρθε ο Χέρινγκ πριν από ε, μερικά χρόνια και μα είπε ότι θα μπορούσε να γίνει η ταξινόμηση με διαφορετικό τρόπο, ώστε όχι μόνο να, ε, όχι μόνο να προβλέψουμε την έκβαση τη νόσου, αλλά να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε και τη θεραπευτική λύση. Ο Χέρινγκ λοιπόν ε, χώρισε την, κεφαλή, την επίφυση τη μυρίας κεφαλή σε τρει στήλου, στον εξωτερικό, το μεσαίο και τον εσωτερικό στήλο. Ο εξωτερικό καλύπτει το 15 με 25% του πλάτου τη επίφυση. Ο μέσος το 50% και ο εσωτερικός το 30, 25 με 30% που περισσεύει. Το σημαντικό είναι ότι δίνει μεγάλη σημασία στον, ε, στην ακαιρεότητα του έξω στήλου και θυμίζω ότι πάντα γίνεται η εκτίμηση στο στάδιο του κατακαιρματισμού με προβολή προς τη όχι με πλάγια, όχι σε βατραχοειδή Έχει σημασία αυτό. Στην ομάδα Α, λοιπόν, υπάρχει ακαιρεότητα του ε, εξωτερικού στήλου, έχει πολύ καλή πρόγνωση. Η ομάδα Β, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάβγαση αλλά διατηρεί ένα πάν, πάνω, από το 50% το ύψος, της, το ύψος του ο εξωτερικός στήλος. Στην ομάδα C υπάρχει μεγαλύτερη διάβγαση και έχει χάσει το ύψος του ο εξωτερικός στήλος, οπωσδήποτε κάτω από το 50% και υπάρχει και ένας ενδιάμεσος τύπος, μια ομάδα B μεταξύ της B και της C. Δείτε εδώ λοιπόν η ομάδα Α, πόσο καλά μπορεί να εξελιχθεί. Μιλάμε για το δεξίο ισχύο, στην ομάδα Β που υπάρχει απώλεια του ύψους του εξωτερικού στήλου αλλά όχι πάνω από 50% η έκβαση είναι απλώς ικανοποιητική. Στην ομάδα Σ που τα πράγματα είναι χειρότερα η έκβαση είναι επίοικως απογοητευτική και στην ομάδα Μπεσέ είναι απλώς ανεκτή. Ήρθε λοιπόν ο Στούλμπεργκ, για να μην σας κουράζω, επειδή πάντα τίθενται ερωτήματα από την ηλικία αυτή, αν το ισχύω αυτό θα οδηγηθεί νομοτελειακά και αναπόφευκτα στην πρώιμη εκφυλιστική ανθρωπάθεια και αν θα χρειαστεί αργότερα σαν ενήλικας το άτομο αυτό να κάνει ολική αρθροπλαστική. Ήρθε λοιπόν ο Στούλμπεργκ όταν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της νόσου του Πέρθες να μας ταξινομήσει την τελική εικόνα της κεφαλής σε διάφορες ομάδες προκειμένου να ξέρουμε τι μελιγενέστε και να ενημερώσουμε τους γονείς ή τον ίδιο τον ασθενή. Στην ε, ομάδα 1 η μοιραία κεφαλή ελέγχεται φυσιολογική. Θα δείξω εικόνε, οπότε μην το πολύ συνερίζεστε αυτό που βλέπετε, αλλά παρόλα αυτά το, το λέω για μένα. Στην ομάδα 2 ε, έχει χάσει τη στρογγυλότητά τη η κεφαλή, αλλά ε, στην ουσία έχει μεγαλώσει και έχουμε αυτό το περίφημο κόξα μάγνα. Στην ομάδα 3 υπάρχει μια τροποποίηση της, του σχήματος κεφαλής που είχε αποκτήσει ένα σχήμα μανιταροειδές, οοειδές αλλά ακόμα έχει αντιστοιχεία με την κοτήλη στην ομάδα 4 υπάρχει επιπέδωση και της μυρίας κεφαλής και της κοτήλης και στην ομάδα 5 υπάρχει μια καθίζεση της μυρίας κεφαλής με μια κοτήλη όχι επιπεδωμένη αλλά μια πλήρη αντιστοιχεία μεταξύ των δύο ομάδα 1 σχεδόν φυσιολογικά όλα βλέπουμε το δεξίο ισχύο πάντα, ομάδα 2, έχει διευρυνθεί η κεφαλή, η κοτήλη παραμένει φυσιολογική. Ομάδα 3, εδώ τα πράγματα είναι, δεν υπάρχει καλή αντιστοιχία, έχει βραχυνθεί πολύ ο αφιένας, υπάρχει πόξα μάγνα. Εδώ υπάρχει και μετατόπιση του μίζωνα τροχαντήρα προς τα πάνω. Στην ομάδα 4 έχουμε την αποπλάτηση και της κοτήλης και της μυρίας κεφαλής, με ένα φυσιολογικό αφιένα όμως. Και στην ομάδα 5 τα έχουμε όλα και επιπέδωση τη κεφαλή και βράχυνση του αυχένα και μετατόπιση του τροχαντήρα και μια αναντιστοιχία μεταξύ κεφαλής και κοτήλης. Άρα λοιπόν τώρα πλέον οι δυσίωνοι προγνωστικοί, όχι προδιαθέσει, οι προγνωστικοί παράγοντες, παραμερίζοντας λίγο αυτά που μας έλεγε ο Κάτεραλ για, τις, για τα σημεία κεφαλής σε κίνδυνο, είναι αυτά. Μετατόπιση της μερίας κεφαλής προς τα έξω, ακάλυπτη κεφαλή κατά το μάλλον ομάδε 3 ή 4 κατά κάτεραλ ή ομάδε B ή C κατά χέρινγκ. Οπότε έχουμε κακιά πρόγνωση. Όταν έχουμε οστεοποίηση στο έξω τμήμα τη επίθεση, το περίφημο excursion και αποπλάτηση τη μυρία κεφαλή από νωρί. Αργότερα προσθέθηκε άλλο ένα φαινόμενο, το φαινόμενο Σατούρν, που θυμίζει η επίφυση των χρόνων με του δακτυλίου του. Δεν το βλέπουμε συχνά. διαφορική διάγνωση πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι πάντα πέρθε. Θέλω να το τονίσω αυτό. Μπορεί να μοιάζει με πέρθε, αλλά να κρύβει μια υποκείμενη νόσο. Να πρόκειται για μια δρεπανογεταρική ανεμία, που κι αυτή κάνει άσυπτο νέκρωση τη μυρία κεφαλή. Ή μια άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια. Ή να έχουμε θαλασσεμία. Ή μπορεί να υπάρχει μια θεραπεία με στεροειδή. Ένα τραυματικό εξάθεμα του ισχύου που να έχει προηγηθεί. Ή ένα αναπτυξιακό δυσπλαστικό ισχύο που δεν θεραπεύτηκε όπω θα θέλαμε. Βεβαίω υπάρχουν οι επιφυσιακέ δυσπλασίε, η πολλαπλή, η σπονδυλοεπιφυσιακή δυσπλασία, οι βλένοπολισαχαριδόσει, ο υποθυρεοειδισμός κάνουν παρόμοια εικόνα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα σύνδρομα, όπω οι πολλαπλέ εξωστώσει, η μεταχονδρομάτωση, το τρίχο σύνδρομο. Δείτε εδώ εικόνα από παιδί με υποθυρεοειδισμό, που υπάρχει αμφότεροπλευρη προσβολή και βλέπουμε τι κεφαλέ που έχουν κάτι σαν κατακαιρματισμό, κάτι σαν καθυστέρηση τη οστεοποίηση και ένα παιδί με πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία, δεν αρκεί η προσβολή και των δύο επιφύσεων των μυρίων κεφαλών. Έχουμε συνήθω προσβολή και σε άλλε επιφύσει, κατά κύριο λόγο στα γόνατα και στι ποδοπνημιέ. Και ήρθε λοιπόν το 1964 που ο Ιωάννη, να λέω ο, Μπραμς, ο Μέγερ, ανέφερε για πρώτη φορά μια περίεργη οντότητα, την, την ονόμασε δυσπλασία επιφυσιάλης κάποιη της φέμορις και μιλούσε λοιπόν για μια νόσο η οποία έμοιαζε πάρα πολύ καταπληκτικά έχω, έχω, ευχαριστώ, το κατάλαβες, ευχαριστώ μισό λεπτό Ο Μέγερ μίλησε για μια νόσο που έμοιαζε καταπληκτικά με την νόσο του Πέρθες αλλά, γιατί είχαμε καθυστερημένη και ανώμαλη οστεοποίηση τη μυρία κεφαλή στι ακτινογραφίε, αλλά μιλάγαμε για μια ηλικιακή ομάδα πολύ μικρότερη από εκείνη που μα έχουν συνηθίσει τα παιδιά. Δηλαδή, όχι σε ηλικίε πάνω των πέντε, αλλά σε ηλικίε αρκετά μικρότερε με άτυπη έναρξη κατακαιρματισμού στον πυρήνα οστεώσεω, χωρί παραμορφώσει, δηλαδή κάπου σταμάτα για αυτή η εξέλιξη, δεν είχε την πορεία που περιμέναμε να δούμε σε μια τυπική πέρθε, χωρί συνοδά συμπτώματα, δεν κουτσέναν τα παιδιά αυτά. Αν κουτσένανε στην πρώτη προσέγγιση, ήταν επειδή είχαν κάποια ημενίτιδα. Αλλά όχι ότι η καταστροφή τη κεφαλή που βλέπαμε στην αθηνογραφία ήταν υπόλογη, και τη θεώρησε σαν παραλλαγή τη νόσου και την απέδωσε σε διαφορετική αιμάτωση τη μυρία κεφαλή σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Εδώ δείτε ένα δικό μου παράδειγμα που είναι σε ένα παιδί από αριστερά προς τα δεξιά βλέπετε ακτινογραφίες από ηλικία 4 ετών 2 μηνών μέχρι την ηλικία των 5, δηλαδή μέσα σε 10 μήνες βλέπετε μια εξέλιξη και στα δύο ισχύα που πάει καλύτερα ενώ θα μπορούσε να πηγαίνει χειρότερα αν ήταν μια τυπική πέρθεση. Και το ίδιο παιδί 17 ετών έχει φυσιολογικότατα ισχύα. Το έχουμε δημοσιεύσει αυτό με τον κύριο Σαμέλη. Α έχουμε λοιπόν και την δυσπλασία Μέγερ σε μικρέ ηλικίε κατά νου, για να μην φιαζόμαστε και μιλάμε για πέρδε και απογοητεύουμε του γονεί. Και ήρθε το 1966 που ο περίφημο Ρόμπερτ Σόλτερ είπε το, το εξίσου περίφημο ότι αν θέλουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα σε μια τέτοια πρόοδο εξελιχτική, θα πρέπει να φροντίσουμε έγκαιρα να έχουμε καλή επικέντρωση τη μυρία κεφαλή μέσα στην κοτήλη. Και ήταν ο πρώτο που μίλησε για την βιολογική πλαστικότητα. Και Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με συντηρητικά είτε με χειρουργικά μέσα. Αυτό διατηρεί την αξία του. Δεν έχει αλλάξει αυτό ο νόμο. Έχει γίνει πια δόγμα. Έχει γίνει θεσμό. Και φτάνουμε στη θεραπεία. Όπου υπάρχουν διάφορε εναλλακτικέ λύσει ανάλογα με την, με την νόσο, με, την, με τον τύπο τη και με το στάδιο που διατρέχει, ή μια τακτική παρακολούθηση χωρί παρέμβαση στην αρχή, ή ανάλογα με τα συμπτώματα διαλύπουσα θεραπεία. Θα πρέπει αρκετά συχνά να φροντίσουμε να επικεντρώσουμε τη μυρία κεφαλή μέσα στην κοτήλη με συντηρητικά ή χειρουργικά μέσα. Μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση με μικρή καθυστέρηση για να διορθώσουμε όσο μπορούμε την παραμόρφωση. Και τέλο, βεβαίω, όταν έχουμε εγκατεστημένη εκφυλιστική αρθροπάθεια, χειρουργική επέμβαση για την αντικατάσταση τη άρθρωση. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει αυτονόητο περιορισμό δραστηριοτήτων, μικρή διάρκεια κλίνο δεν έχει νόημα να μένει για πολύ καιρό στο κρεβάτι. Το παιδί άλλωστε δεν αντέχεται αυτό. Η δερματική έλξη αμφισβητείται, άλλοι την εφαρμόζουν, άλλοι όχι. Αν την τοποθετήσουμε καλό θα είναι για λίγες μέρες και με μαξιλάρι κάτω από το γόνατο ώστε να είναι σε μικρή θέση κάμψης το ισχύο. Και τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα τα δίνουμε αφού ενημερώσουμε και τον παιδίατρο, ο οποίο συνήθως κατά κανόνα φέρνει αντιρρήσεις, γιατί φοβάται ότι καλύπτει την κλινική εικόνα. Ε, διάφοροι και δαιμόνε απαγωγή έχουν αμφισβητηθεί και αυτοί κατά καιρού παλιά του χρησιμοποιούσαμε, του πρόλαβα κι εγώ. Και ο λόγο που δεν πολύ χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι ότι ναι, μεν κερδίζουμε απαγωγή, αλλά δεν έχουμε, δεν έχουμε την έσωστροφή που θα θέλαμε. Για να μπορέσει σιγά σιγά η κεφαλή να ανακτήσει τη σφαιρικότητά τη. Και έτσι έχοντα μόνο απαγωγή χωρί εσωστροφή, είναι δώρο άδωρο. Και δεν, δεν, τις, δεν του πολύ χρησιμοποιούμε. Εδώ είναι θέμα κουβέντα, αν θέλετε μετά. Και Βεβαίω, η χρήση αντιφοσφονικών έχει πειραματικά χρησιμοποιηθεί. Δεν το, έχουμε, δεν το, έχω δει στην πράξη. Η χειρουργική θεραπεία αποσκοπεί στην επικέντρωση τη μυρία κεφαλή με στην κοτήλη, είτε με υποτροχαντήρια οστοτομία ρευότητα και μικρή στροφή, είτε με οστοτομίε λεκάνη, στροφή τη κοτήλη, ή να δημιουργήσουμε στέγη, ή να μετατοπίσουμε τον όνειμο οστού προ τα έσω, η περίφημη κοιάρη. Υπάρχουν μεταναλύσει εδώ, εδώ φωτογραφίζεται αυτή η διαφάνεια, όπως και οι δύο επόμενες. Ασθενείς μικρότεροι, λένε οι μεταναλύσει των 8 ετών στην έναρξη της νόσου και με ισχύω που ανήκει στην ομάδα Β κατά Χέρινγκ, Εξελίσσονται ικανοποιητικά. Ό,τι και αν κάνουμε, είτε φορέσουμε και δαιμόνα, είτε του πούμε να ξαπλώσουν, είτε δώσουμε δεν δώσουμε φάρμακα, είτε τα χειρουργήσουμε, πάνε καλά. Βεβαίω είναι η απόλαυση του χειρουργού να τα χειρουργήσει και στο τέλο να έχει τα εύσημα ότι εκείνο τα κατάφερε. Αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε αυτέ τι ηλικίε, η ισχύ που ανήκει στην ομάδα Β κατά hering, τα πράγματα θα πάνε έτσι κι αλλιώ καλά. Ασθενεί όμω που είναι μεγαλύτεροι από 8 χρονών, και εδώ θα λέγα κάτω από, κάτω από 10, στην έναρξη τη νόσου, αλλά με ισχύο που ανήκει στην ομάδα Β ή Βσ κατά Χένικ, έχουν καλύτερη έκβαση μόνο εφόσον χειρουργηθούν με υποτροχατήρια οστοτομία. Είναι ο μόνο τρόπο. Δηλαδή εδώ μην παίζουμε με πιθανότητε. Το λένε οι μεταναλύσει, δεν το λέω εγώ. Ασθενεί τώρα ανεξαρτήτου ηλικία με ισχύ που ανήκει στην ομάδα ΣΕ θα πάει άσχημα. Έχουν τη χειρότερη πρόγνωση. Είναι καμένο χαρτί. Βεβαίω και κάνουμε κάτι. Βεβαίω και κοιτάμε να διαφυλάξουμε τη σφαιρικότητα και την αντιστοιχεία κεφαλή κοτήλη. Αλλά λίγο πολύ ξέρουμε το αποτέλεσμα. Και τέλο, η υποτροχοντήρια ισοτομία του Μυριαίου αποδίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε παιδεία μεγαλύτερα των 6 ετών, με προσβολή μεγαλύτερη του 50% τη Μυριαία Κεφαλή. Δώστε λίγο σημασία εδώ. Ό,τι και αν λέμε, όσο και αν ψάξαμε, ένα είναι βέβαιο. Ότι καμιά χειρουργική επέμβαση δεν δικαιολογείται σε ηλικίε μικρότερε των 6 ετών. Παρόλα αυτά, πριν τα ανακαλύψουμε όλα αυτά, τα χειρουργούσαμε. Ένα δικό μου περιστατικό, ο αγόρι 5 ετών από τα Ζαγοροχώρια, 5,5 χρονών, με σημεία κεφαλή σε κίνδυνο, πριν μάθουμε όλα αυτά που είπαμε λίγο πριν, αποφασίστηκε να χειρουργηθεί, να γίνει οστεδομία υποτροχαντήρια και τα πράγματα εξελιχθήκανε και βλέπουμε από τον 6 μήνα μέχρι το 2 χρόνο μια καλή θα έλεγα έκβαση, ε, κατατάσσεται σε ομάδα 2 κατά Στούλμπεργκ, αυτό το αριστερό ισχύο. Ένα αγόρι 10 ετών 5 μηνών με εικόνα που είναι μπεσέ κατά χέρινγκ και εδώ αποφασίστηκε η ίδια τακτική, δηλαδή η οστοτομία υποτροχαντήρια. Βα, βάζαμε, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, πλάκα της ΑΟ. Την προκυρτώναμε και είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Και δεν σας κρύβω ότι ακόμα και τώρα Εκεί που βρίσκομαι, πλάκα τη ΣΑΟ ζητάω, αλλά δεν την βρίσκω εύκολα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιάννη, δεν ξέρω. Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι. Ναι. Ε, ναι, δεν τα έχω μάθει, έχω μάθει κάτι και έχω κολλήσει. Και εδώ βλέπετε πάλι μια εξέλιξη αρκετά ικανοποιητική. Ένα αγόρι 12 ετών, εδώ πια ξεφεύγουμε λίγο με μια ε, βλάβη ομάδα, εδώ είναι ομάδα Β κατά Χέρινγκ, αλλά είναι μεγάλο το παιδί σε ηλικία και πάλι η θεραπεία είναι κάτι ανάλογο. Εδώ δεν βάλαμε τη ΣΑΟ, εδώ παρασύρθηκα και έβαλα μια άλλη τεχνική. Ε, το αποτέλεσμα είναι πάλι ικανοποιητικό, έχουμε δηλαδή κατά Στούλμπερκ μια ομάδα 2. Δεν θα είναι σίγουρο ότι θα κάνει εκφυλιστική αρθροπάθεια. Εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Εκείνο που υπερέχει εδώ είναι η μετατόπιση προς τα πάνω του τροχαντήρα. Αποφασίστηκε για να μην προχωρήσει αυτή η ρευοποίηση του Αφιένα και αυτό το κόξα μάγνα να γίνει απλώς και μόνο μια μετατόπιση του τροχαντήρα να βοηθήσουμε το περπάτημα, τη βάθηση του ασθενούς να μην είναι βάθηση Τρεντέλεμπρουκ ε, χωρίς αυτό να αποκλεί βέβαια το, το τελικό φινάλε που μπορεί να σημαίνει εκφυλιστική αρθροπάθεια και ολική αρθροπλαστική. Αλλά τουλάχιστον μέχρι να συμβεί αυτό να έχει, να, να έχει το παιδί αυτό να έχει ένα καλύτερο περπάτημα και ένα τελευταίο αγόρι 6 ετών, δύο μηνών. Ένα παιδί που πρωτο, το πρωτοείδαμε σε ηλικία λοιπόν, αυτή, αλλά έχει γυρίσει τους πάντες. Έχει πάει στην Πεντέλη, στο Αγία Σοφία, στο Κατ, στο Αγλάια Κυριακού. Όταν ήρθε στο Αγλάια Κυριακού ήταν 10 χρονών και 7 μηνών. Δεν είχε κάνει κάποια θεραπεία, πέρα από τη διαλείψουσα θεραπεία και την τακτική παρακολούθηση. Και βεβαίω έχει ένα τρεντέλεμπουκ, θετικό, αμφότερόπλευρα, πιο πολύ δεξιά. Ένα περπάτημα λιγνιστικό. Και εδώ είναι, θα έλεγα αυτό που ονομάζουμε φυσική ιστορία της Πέρθες. Ε, το παιδί αυτό έφτασε χωρίς κάποια ιατρική παρέμβαση ουσιαστική. Έφτασε στο σημείο αυτό και ο Θεός ξέρει πού θα φτάσουμε και τι θα χρειαστεί να κάνουμε στο μέλλον. Το πιθανότερο να χρειαστεί. Εδώ έρχομαι στα λόγια του Γιάννη του Βλάχου. Δεν θα δώσω συνέχεια. Απλώς πριν πλη, ολοκληρώσω δύο διαφάνειες. Θα πρέπει να μελετήσουμε αρκετά τα φαινόμενα πρόσκρουσης. Το φαινόμενο CAM που έχει να κάνει με τη διεύρυνση της κεφαλής και την στενοχώρια της μέσα σε μια αφιλόξενη κοτήλη θα πρέπει να δοθεί λύση. Ή με, την, με τον τύπο πίνσερ που είναι το ακριβώς αντίθετο, μια τεράστια κοτήλη που δυσκολεύει τις κινήσεις της κεφαλής και την προωθεί προς τα έξω. Οπότε και εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.